Λοιπόν, ακούγεται λίγο έτσι εκφοβιστικό και πολύ open-ended ο τίτλος και πάρα πολύ φιλόδοξος, νομοθεσία και συμμόρφωση. Να το προσδιορίσουμε λίγο παραπάνω. Νομοθεσία σχετικά με τα θέματα των περιστατικών ασφαλείας. Περιστατικών ασφαλείας που μπορούν να αφορούν είτε προσωπικά δεδομένα, είτε δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένους υπόχρεους, οι οποίοι είναι εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι έχουν κρίσιμες υποδομές. Και βέβαια, σκοπός αυτού του πάνελ είναι, και πολύ φιλόδοξος στόχος, είναι 4 συνάδελφοι δικηγόροι να προσπαθήσουν σε ένα κατεξοχήν, σε ένα ακροατήριο που κατεξοχήν αποτελείται από μη νομικούς, να ξεδιαλύνουμε τι ακριβώς προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να δώσουμε και κάποιες πρακτικές διαστάσεις το πώς ο καθένας από εμάς και από εσάς έχει αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα στην καθημερινή του επαγγελματική απασχόληση. Επαναλαμβάνω πολύ σύντομα τις 3 συνομιλήτριές μου, που είναι η κυρία Κουσουνή, η οποία εργάζεται, είναι δικηγόρος στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, την ΑΔΑΕ, κυρία Μέρη Δελγιάννη, η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος Data Protection και Cyber Security στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος Κυγιανόπουλος, και η κυρία Αφροδίτη Σέκερη, Αριάννα Σέκερη, η οποία είναι co-head του τμήματος Data Protection της δικηγορικής εταιρείας ALG Μανουσάκης, και η ίδια είναι και επιστοποιημένη DPO και μάλιστα DPO σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για 3 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι η φύση του πράγματος, δηλαδή η τεχνολογική έκρηξη, η οποία αποτελεί και για κάποιους και πηγή δικαίου, είναι αυτή η οποία κινητροδοτεί όλη αυτή την πολύ μαζική νομοθετική παραγωγή που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, να κάνουμε την πρώτη μας απόπειρα εισόδου στο νομοθετικό πλαίσιο και να ρωτήσω την κυρία Δελγιάννη, ποιο είναι το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την υποχρέωση γνωστοποίησης και για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας σύμφωνα με την νομοθεσία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα και από εμένα. Πράγματι, βλέπουμε την τελευταία κυρίως δεκαετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο ένα και να αυξάνεται η νομοθεσία η οποία θέτει διάφορες υποχρεώσεις στους οργανισμούς σχετικά με τη γνωστοποίηση περιστατικών ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, η μεγαλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο θα λέγαμε ότι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, που φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει, ο GDPR, ο οποίος τέθηκε και σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή πληροφοριών που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Οπότε και η υποχρέωση για γνωστοποίηση γεννάται όταν έχουμε ένα περιστατικό το οποίο αφορά την ασφάλεια και το οποίο αφορά προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, δεδομένα τα οποία έχουν χαθεί, έχουν κοινοποιηθεί σε τρίτους και τα οποία αφορούν φυσικά πρόσωπα. Μία άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η NIS Directive, η Network and Information Security Directive, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική ένωμη τάξη πέρσι, το Δεκέμβριο του 2018, βάσει της οποίας ορισμένοι και μόνο οργανισμοί, όμως οι οργανισμοί αυτοί πλέον διευρύνονται σημαντικά και θα αναπτύξω και αργότερα ποιους καλύπτει, έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν οποιοδήποτε περιστατικό παραβίασης στα πληροφοριακά του συστήματα. Επομένως, εφόσον η οδηγία αυτή έχει ως σκοπό να προστατεύσει τα πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να γνωστοποιηθούν περιστατικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση σε ένα σύστημα δικτύου ή πληροφοριών. Και τέλος, βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές τομεακές ρυθμίσεις, δηλαδή ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν συγκεκριμένους οργανισμούς. Ήδη, όπως ανέπτυξε και η κυρία Κουσουνή προηγουμένως, προ-δεκαπενταετίας μάλλον, ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος από το 2006, βλέπουμε μια νομοθεσία το 2008, το 2012, η οποία θέτει πολλές υποχρεώσεις συγκεκριμένα στους φορείς παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, να γνωστοποιούν περιστατικά παραβίασης σε διάφορες αρχές, μεταξύ των οποίων η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ΕΕΤ, η Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ακόμα και στις εισαγγελικές αρχές
στην ΑΔΕ φυσικά και ακόμη και στις αγγελικές αρχές, εφόσον υπάρχει κίνδυνος να έχει παραβιαστεί το απόρριτο της επικοινωνίας. Και σε επίπεδο τραπεζών υπάρχει επίσης ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο με βάση την πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος του 2006. Οι τράπεζες, καθώς επίσης και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν υπό το καθεστώς αδείας από την Τράπεζα της Ελλάδας, οφείλουν να γνωστοποιούν τέτοια περιστατικά. Τέλος, πολύ πρόσφατα η PSD2 Directive, η οποία ενσωματώθηκε επίσης στην ελληνική νομική τάξη πέρσι το Μάιο του 2018, θέτει την υποχρέωση στους παρόχους ηλεκτρονικών, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα να γνωστοποιούν τέτοια περιστατικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα λοιπόν έχουμε. Άρα συνοπτικά, ακριβώς. Την East Directive. Ναι, ναι. Έχουμε την Payment Services Directive για τους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και έχουμε και κάποιες sectoral ρυθμίσεις για τις τράπεζες. Ακριβώς. Και για τους πέραν των όσων είπε η κυρία Κουσουνή σε σχέση με το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών. Πολύ ωραία. Το αμέσως επόμενο λογικό ερώτημα, το οποίο ένας απλός ακροατής, ένας απλός άνθρωπος θα ρώταγε, είναι: ωραία, ποιο είναι περιστατικό ασφαλείας? Και κάθε περιστατικό ασφαλείας είναι αυτό το οποίο πρέπει να γνωστοποιείται. Λέει, τι στοιχεία πρέπει να έχει αυτό, έτσι ώστε να πούμε ότι, όπα, πέσαμε μέσα στο πεδίο εφαρμογής αυτών όλων των ωραίων νομοθεσιών, μας είπατε. Πολύ σωστά. Το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάμε είναι να εξετάζουμε κατά πόσον ο οργανισμός συγκεκριμένος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός νόμου. Για να δούμε εάν πραγματικά μπορεί να γίνει triggered αυτή η υποχρέωση γνωστοποίησης. Το δεύτερο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι αν το συγκεκριμένο περιστατικό ασφαλείας εμπίπτει στους νόμους αυτούς που αναλύσαμε προηγουμένως. Οπότε, ο GDPR είναι ο νόμος, είναι ο κανονισμός, ο οποίος με έναν οριζόντιο τρόπο θέτει την υποχρέωση σε όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας να γνωστοποιούν τέτοια περιστατικά. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι, να σας το πω απλά, όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι επεξεργάζονται, χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και καθορίζουν οι ίδιοι τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά. Οπότε, σε κάθε περίπτωση που έχουμε ένα περιστατικό ασφαλείας, το οποίο αφορά προσωπικά στοιχεία ενός φυσικού προσώπου, τότε ο οργανισμός θα πρέπει να γνωστοποιήσει το περιστατικό αυτό στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με βάση την NIS Directive, η υποχρέωση ενός οργανισμού υπάρχει μόνο εάν ο οργανισμός είναι είτε πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, είτε φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών. Ψηφιακοί πάροχοι κατά κανόνα, και στην περισσότερο ενδιαφέρει θεωρώ το κοινό μας σήμερα, είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν online καταστήματα. Μπορεί κανείς δηλαδή να μπει μέσα σε ένα site και να αγοράσει είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες online. Αυτοί είναι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης είναι οι online μηχανές αναζήτησης, οι γνωστές online μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο cloud computing, παρέχουν υπηρεσίες cloud. Αυτοί είναι οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών έχουν πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα μόλις, διασαφιστεί ποιοι τελικά θα είναι στην Ελλάδα οι πάροχοι αυτοί. Είναι εταιρείες οι οποίες οι δραστηριότητές τους είναι ουσιοδούς σημασίας για την παροχή βασικών δραστηριοτήτων που αφορούν την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα μιας χώρας. Περιλαμβάνει φυσικά τις τράπεζες, περιλαμβάνει νοσοκομεία, κλινικές. Ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνονται. Δεν περιλαμβάνει στην Ελλάδα. Όχι. Στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εταιρείες, παρόλο που σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκε διαφορετική άποψη. Οπότε σε ορισμένες βλέπουμε μια πολυδιάσταση λοιπόν και εδώ. Παρά το γεγονός ότι σκοπός της NIS Directive είναι να δημιουργήσει ένα κοινό, ένα μίνιμουμ επίπεδο προστασίας και ασφάλειας στους πληροφοριακές υποδομές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάθε κράτος μέλος έχει τελικά αποφασίσει να ορίσει διαφορετικούς φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν είναι οι εταιρείες μεταφορών, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, είναι βασικοί φορείς. Τώρα υπάρχει μία διαφοροποίηση στους ψηφιακούς παρόχους, μάλλον στους φορείς εκμετάλλευσης, αρκεί το περιστατικό να δημιουργεί ένα σοβαρό αντίκτυπο στα πληροφοριακά συστήματα, ενώ στους ψηφιακούς παρόχους γίνεται trigger τη υποχρέωση εάν έχει σημαντική, προκαλεί σημαντική διατάραξη. Άρα, η μεν
φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να γνωστοποιούν περιστατικά που δημιουργούν αρκή και σοβαρό αντίκτυπο, ενώ η ψηφιακή πάροχη πρέπει να δημιουργείται ένας αντίκτυπος σημαντικός. Το πότε έχουμε σοβαρό και το πότε έχουμε σημαντικό αντίκτυπο είναι ένα θέμα το οποίο πάλι το λύνει η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε μόλις πριν από ένα μήνα και λαμβάνει υπόψη πόσοι χρήστες επηρεάστηκαν από το γεγονός, το γεωγραφικό εύρος του γεγονότος, καθώς επίσης και οι ώρες, η διάρκεια του συμβάντος για να κριθεί αν είναι απλά σημαντικό ή αν είναι σοβαρό ή αν είναι σε κάθε σημαντικό. Περίπτωση, η στάθμιση του τι αποτελεί σημαντικό, σοβαρό κτλ. Κτλ. Όλες αυτές οι αξιολογικές κρίσεις που έχουν συχνά οι νομοθεσίες είναι αποτέλεσμα νομικής ερμηνείας και φαντάζομαι αυτό θα τεθεί και στο επόμενο πάνελ συνεργασίας μεταξύ των υπευθύνων ενός οργανισμού και των νομικών του συμβούλων. Σωστά. Γιατί είναι μια κατεξοχήν έννοια η οποία πρέπει μαζί να την προσπαθήσουν να την αντιμετωπίσουν αυτοί οι οποίοι κάνουν πραγματικά την διοικούν μια επιχείρηση και απ' την άλλη η νομική. Θα ήθελα, κυρία Σέκερ, να περάσω τώρα τι ακριβώς μας λέει τώρα η νομοθεσία σε σχέση με τις πρώτες ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ένας οργανισμός όταν αντιληφθεί ότι ένα συμβάν έχει επέλθει και έχει τα χαρακτηριστικά του γνωστοποιήσιμου συμβάντος. Δηλαδή, έχει τα χαρακτηριστικά του σοβαρού ή του σημαντικού αντικτύπου ή σε κάθε περίπτωση του κινδύνου για τα υποκείμενα. Καταρχήν, συμπληρωματικά με τα όσα είπε η συνάδελφος, η κυρία Δελγιάννη, για να μιλάμε για ασφάλεια και η ασφάλεια είναι στη μέση όλων των γνωστοποιήσεων στις αρχές. Οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποιο σημείο της ασφάλειας έχει επηρεαστεί. Οριοθετήσουμε το συμβάν. Όταν μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για εμπιστευτικότητα, μιλάμε για ακεραιότητα, μιλάμε για διαθεσιμότητα, η οποία είναι απολύτως κρίσιμη όταν έχουμε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, άρα έχουμε διαφοροποίηση στο πώς και πότε και τι θα γνωστοποιήσουμε. Και μιλάμε και για ένα τέταρτο κριτήριο της ασφάλειας. Μιλάμε για επιχειρησιακή συνέχεια. Μιλάμε δηλαδή για την ανθεκτικότητα των συστημάτων, των βάσεων, των υπηρεσιών μας. Πόσο γρήγορα δηλαδή μπορούμε να ανακάμψουμε από το περιστατικό, προκειμένου να επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία ως επιχείρηση, ως τμήμα, ως οργανισμός. Οι πρώτες ενέργειες λοιπόν που πρέπει να κάνουμε αφού αξιολογήσουμε ότι έχουμε ένα περιστατικό ασφάλειας στα χέρια μας είναι να ενεργοποιήσουμε την ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας. Όσο μικρός ή μεγάλος οργανισμός και αν είμαστε, κατ' ελάχιστον πρέπει να έχουμε μία virtual, να το πω, ομάδα ή και ορισμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα βρίσκονται σε διάφορα μέρη κρίσιμα του οργανισμού, θα είναι ενδεχομένως ο νομικός σύμβουλος, θα είναι το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αν έχουμε και πελάτες που εμπλέκονται. Θα είναι σίγουρα το IT μας, γιατί εκείνο θα πρέπει να κάνει τη διερεύνηση του περιστατικού. Σε κρίσιμα και πολύ σημαντικά περιστατικά μπορεί να χρειάζεται να ενημερωθεί ακόμα και η ανώτατη διοίκηση και ο διευθύνων σύμβουλος. Αυτό που ξεχνάνε και είναι και κρίσιμο και για το αντικείμενο του συνεδρίου σήμερα είναι ότι ένας από τους ανθρώπους που θα πρέπει να ενημερώσουμε είναι και η ασφαλιστική μας εταιρεία. Είτε έχουμε ασφάλεια, cyber security, είτε δεν έχουμε. Και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις πολλά insurance policy προβλέπουν την κάλυψη ενδεχομένως και τέτοιων περιστατικών εφόσον γίνει άμεσα γνωστοποίηση στην ασφαλιστική εταιρεία για να ενεργοποιηθούν και οι δικοί της μηχανισμοί. Οπότε, ανεξάρτητα αν μιλάμε για cyber security policy ή απλό policy σε επίπεδο ασφάλειας, θα πρέπει να τους εμπλέξουμε εξ αρχής. Γενικότερα, πρέπει να εμπλέξουμε πολύ κόσμο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτός ο κόσμος να έχει εκπαιδευτεί και ενημερωθεί και συσταθεί έστω και σε τεστ φάση εκ των προτέρων. Οι ενέργειες που πρέπει επίσης να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε ποιους άλλους πρέπει να ενημερώσουμε και εκτός του οργανισμού. Εκτός του οργανισμού. Άλλωστε, η νομοθεσία κυρίως αυτό μας λέει. Σωστά. Ποιους πρέπει να ενημερώσουμε εκτός του οργανισμού. Σωστά.
Και πολύ σωστά το είπατε αυτό και είναι και μια πολύ ωραία γέφυρα για το επόμενο πάνελ, το οποίο θα μιλήσει για πιο πρακτικά θέματα αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων. Εκτός του οργανισμού, το ποιους θα ενημερώσουμε, προφανώς θα ενημερώσουμε τις αρχές, εάν ενεργούμε σαν οργανισμός ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, εντός των χρόνων που ορίζονται και θα τους αναφέρουμε. Εάν είμαστε εκτελών την επεξεργασία, δηλαδή παρέχουμε υπηρεσίες σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί οι τρίτοι να ενημερωθούν τάχιστα. Μάλιστα, το σημείο αυτό είναι και σημείο διαπραγμάτευσης συμβατικών κειμένων και σημείο τριβής μεταξύ των υπεύθυνων και εκτελούντων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν είσαι υπεύθυνος επεξεργασίας και είσαι ο πελάτης, θέλεις να ενημερώνεσαι χτες. Θέλετε να μας δώσετε ένα λίγο πιο πρακτικό παράδειγμα, έτσι ώστε να δώσουμε κουστούμια σε αυτά τα αόριστες νομικές έννοιες, λοιπόν, που δεν τις καταλαβαίνουν απαραίτητα όλοι. Εάν εγώ είμαι μία εταιρεία, έχω μία ιστοσελίδα, παραδείγματος χάρη, και αυτή η ιστοσελίδα τη φιλοξενεί ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παρέχει υπηρεσίες, μπορεί να μην παρέχει μόνο τη φιλοξενία, μπορεί να παρέχει και το ίντερνετ, μπορεί να παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Εάν ο πάροχός μου δεχτεί επίθεση ή για κάποιο άλλο λόγο άνευ επίθεσης υπάρξει κάποια παραβίαση, κάποιο περιστατικό ασφάλειας, εγώ θα πρέπει να ενημερωθώ τάχιστα. Εσείς είστε ο φορέας, εγώ λοιπόν, είμαι ο πελάτης. Εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει ως πελάτης, και έχω, ως πελάτης έχω τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις, να ενημερώσω κατά περίπτωση και τις αρχές ότι μου συνέβη κάτι. Είναι σημείο τριβής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το νομικό πλαίσιο για μέν τους υπεύθυνους επεξεργασίας θέτει πολύ αυστηρά νομικά, χρονικά περιθώρια γνωστοποίησης στις αρχές. Για δε τους εκτελούντες στην επεξεργασία, λέει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οπότε αυτό το χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ερμηνεύεται κατά το δοκούν από τον υπεύθυνο και από τον εκτελούντα προς όφελός του. Εάν είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας, θέτουμε τα ελάχιστα όρια. Δηλαδή άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 24 ωρών. Mm-hmm. Και σας το λέω γιατί αυτό είναι το πλαίσιο που διαπραγματεύομαι συνήθως για τους πελάτες μου. Εάν είμαστε όμως εκτελούντες στην επεξεργασία και έχουμε 200 πελάτες, 1.000 πελάτες, δεν μπορούμε να ενημερώνουμε τους πάντες μέσα σε 24 ώρες ή άμεσα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουμε καν τι μας έχει συμβεί, οπότε υπάρχει και πρακτικό θέμα. Επιδιώκουμε να έχουμε τουλάχιστον 48 ώρες ή 72 ώρες. Ούτως ή άλλως ο χρόνος γνωστοποίησης του υπεύθυνου επεξεργασίας προς τις αρχές ενεργοποιείται από τη στιγμή που θα λάβει γνώση του περιστατικού. Πάμε λοιπόν τώρα στις αρχές. Ο κανονισμός που είναι τα προσωπικά δεδομένα, ο GDPR, θέτει χρονικό όριο 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβεις γνώση του περιστατικού, είτε και θα το αντιληφθείς ο ίδιος, είτε και θα το γνωστοποιήσει κάποιος τρίτος, ο εκτελών την επεξεργασία. Άρα λοιπόν, ο χρόνος απόκρισης, ο χρόνος ενεργοποίησης του ρολογιού που μας θέτει ο νομοθέτης είναι 72 ώρες από τότε που θα λάβω γνώση. Είτε εξιδίων, γιατί είμαι εγώ υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε επειδή μου το είπε, όπως όφιλε να μου το πει, κάποιος τρίτος, ο οποίος είναι ο εκτελών την επεξεργασία, κάποιος πάροχος υπηρεσιών. Σωστά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όταν μιλάμε πλέον για την οδηγία, την ΙΣΕ, το χρονικό πλαίσιο πέφτει σημαντικά. Είμαστε στις 24 ώρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται τάχιστα, να μπορεί να μπαίνει σε λειτουργία για να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά. Άλλωστε, εδώ είναι και πολύ μικρότερη η πιθανότητα του περιστατικού ασφαλείας να έχει προκύψει από κάποιον εκτελούντα. Συνήθως, έτσι δεν είναι? Ναι, συνήθως είναι κάποιος τρίτος, ο οποίος γίνεται κάποια κακόβουλη ενέργεια. Δηλαδή, μπορεί να έχει την υποχρέωση με βάση του GDPR άλλος να γνωστοποιήσει την αρχή προστασίας και άλλος μπορεί να έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει βάσει της NIS. Ακριβώς. Άλλος οργανισμός. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα είναι ο ίδιος, έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν έχουμε 72 ώρες για το GDPR, 24 ώρες για τον ΙΣ.
Και τα υπόλοιπα νομοθετικά κείμενα συνήθως λένε αμελητή. Το που πάλι έχουμε θέμα. Τι σημαίνει αμελητή, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Χωρίς αδικαιολόγητη, όσο το δυνατόν συντομότερα. Πολύ ωραία. Τώρα, σε ποιες... Να βάλω μια διευκρίνηση ότι αυτοί οι χρονικοί προσδιορισμοί φυσικά και από το GDPR δίνουν το περιθώριο να υπάρξει μια καθυστέρηση, άρα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένοι. Σε ποια αρχή, γιατί έχουμε τώρα αυτή όλη την. Την κατάτμιση των υποχρεώσεων, γίνεται η γνωστοποίηση ενός περιστατικού ασφαλείας. Όπως είπαμε, επειδή ένα περιστατικό μπορεί να ξεκινήσει ως απλό περιστατικό ασφάλειας, στην πορεία μπορείς να διαπιστώσεις ότι μπλέκονται και προσωπικά δεδομένα, μπορεί και να είσαι και φορέας εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών, οπότε μπλέκονται όλα. Δυνητικά μπορεί να χρειάζεται για το ίδιο περιστατικό να γνωστοποιήσει σε όλες τις αρχές εντός ελληνικής επικράτειας. Για τα προσωπικά δεδομένα και τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων είναι καταρχήν αρμόδια η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τις παραβιάσεις που εμπλέκονται με απόρριτο είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Και ουσιαστικά υπάρχει όταν κάνουν μια γνωστοποίηση, τουλάχιστον από το πόρταλ της ΑΔΕ, κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στην Αρχή Προστασίας. Δηλαδή η ίδια φόρμα ισχύει και για τις δύο αρχές. Όταν έχουμε περιστατικά που άπτονται παραβιάσεις ασφάλειας του δικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, απαιτείται γνωστοποίηση και στην Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Και στις περιπτώσεις των κρίσιμων υποδομών, των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών και των δυνητικά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πηγαίνουμε και στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Οπότε έχουμε... Και ίσως και στην ομάδα απόκρισης συμβάντων. Ναι. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Είναι λίγο... Έχει αφαιθεί μετέωρο, δηλαδή και ο νόμος ο ίδιος δεν το ξεκαθαρίζει, ούτε η υπουργική απόφαση. Μάλλον φαίνεται πάντως ότι και στις δύο πρέπει να κοινοποιήσεις, να γνωστοποιήσεις. Πολύ ωραία. Από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον και σαν δικηγόρος, τα προηγούμενα χρόνια η δική μου η σύσταση ήταν ότι εν αμφιβολία κοινοποιούμε το περιστατικό σε όλες τις αρχές, καλός ή κακός, γιατί ακριβώς επειδή ο χρόνος είναι τόσο σύντομος για να αντιληφθείς, να αξιολογήσεις το περιστατικό και να δεις τελικά ποιος είναι αρμόδιος, ποιο πλαίσιο ισχύει, ποιο δεν ισχύει, τι θα κάνεις. Τις περισσότερες φορές λέμε στείλε το χαρτί να πάει σε όλους και όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες επανερχόμαστε και ενημερώνουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα περισσότερο υποκειμενικής προσέγγισης. Και σαφέστατα υπάρχει το όριο του νόμου και του κανονισμού. Όμως από την άλλη, εδώ υπάρχει και ένα είδος, να το πούμε έτσι, mentality που μπορεί να δημιουργείται. Είναι περισσότερο ένα θέμα κουλτούρας, πώς ένας οργανισμός το προσεγγίζει αυτό. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία λέει ότι φύγαμε από το προηγούμενο καθεστώς του 2472 που φορτώναμε την αρχή προστασίας, επί παραδείγματι, με τις ανούσιες γνωστοποιήσεις. Σύστασης αρχείων. Ακριβώς. Προκειμένου να πάμε σε μια πιο ουσιαστική προσέγγιση του πράγματος από τις εποπτικές αρχές. Τώρα δημιουργείται το παράδοξο, και αυτό φάνηκε και από τις προηγούμενες. Ο Νίκος Γεωργόπουλος μίλησε στην αρχή για πόσα περιστατικά ασφαλείας έχουν γίνει reported στις αρχές. Και είναι πραγματικά, σε φοβίζει το νούμερο. Με αυτόν τον τρόπο φορτώνουμε όμως πολλές φορές τις αρχές με το να ασχολούνται με πάρα πολλά περιστατικά. Απλώς λέω ποια είναι η άλλη όψη του νομίσματος του better safe than sorry. Από την άλλη, δηλαδή, φορτώνουμε τις αρχές και πολλές φορές οι αρχές ίσως να μην έχουν τον χρόνο και τα resources να σκύψουν πάνω στο θέμα. Και φυσικά να συμπληρώσω ότι όταν έχουν επηρεαστεί και δεδομένα περισσότερων φυσικών προσώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνουν και άλλα θέματα. Θα έρθουμε σε αυτό. Είναι σημαντικό το διασυνοριακό περιστατικό. Ναι, ακριβώς. Πού πρέπει να γνωστοποιήσουμε. Να το δούμε λίγο πιο μετά αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κουσουνή να μας πει πόσα περιστατικά ασφαλείας είχε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως, ίσως να πούμε σαν κοσμοϊστορικό γεγονός, Big Bang που δεν ισχύει τον GDPR, η δικιά σας αρχή, η ΑΔΕ. Λοιπόν, από τη δικιά μας εμπειρία, τα τελευταία χρόνια, αυτά που κοινοποιούνται σε εμάς, δηλαδή τα περιστατικά που κρίνουν οι πάροχοι ότι τίθεται ενδεχομένως και ζήτημα απορρίτου, δεν μας κοινοποιούν
όλα τα περιστατικά. Αυτά που άπτονται περισσότερο του απορρίτου είναι περίπου 20 περιστατικά το χρόνο. Δηλαδή, εντός του 19 μέχρι στιγμής του 2019, η Αρχή έχει παραλάβει 18 περιστατικά ασφάλειας. Το ένα αφορούσε την κατηγορία εκείνη που λέγαμε του κανονικισμού 205, που δεν άπτεται δηλαδή του απορρίτου, αλλά άπτεται του δικτύου των υπηρεσιών. Τι είδους, αν μπορούσαμε να έχουμε μια τυπολογία. Θα σας πω. Τα περιστατικά που αφορούν το δίκτυο και τα συστήματα του παρόχου, που είναι ένα μεγάλο μέρος, αφορούν, ας πούμε, το δίκτυο της πρόσβασης του παρόχου. Μπορεί να είναι ένα περιστατικό ασφάλεια σε μια εγκατάσταση του παρόχου. Μπορεί ακόμα και κάποια συστήματα που είναι πολύ εξειδικευμένα ή πάρα πολύ, έτσι, πώς να πω, ιδιαίτερα, όπως είναι το ΕΛΑΗ. Ακόμα και σε αυτό μπορεί να έχουμε κάποιο περιστατικό ασφάλειας. Έχουμε πολλά περιστατικά που προκύπτουν από τη χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών που θέτει ο πάροχος στην υπηρεσία των συνδρομητών του. Μπαίνει δηλαδή κάποιος σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, αναδύει, ας πούμε, στοιχεία, αναλυτικές κλήσεις του λογαριασμού του και από λάθος του συστήματος ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποια λάθος διαχείριση που γίνεται εκείνη τη στιγμή της όλης διαδικασίας, μπορεί να πάει και να δει δεδομένα επικοινωνίας ή προσωπικά δεδομένα άλλων συνδρομητών. Αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία. Άρα την ίδια στιγμή έχουμε και απώλεια προσωπικών δεδομένων. Ναι. Πράγμα που είναι notifiable αλλού. Ναι. Γιατί μπορεί να μην δει δεδομένα επικοινωνίας, να μπει, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού και να δει τη διεύθυνσή του, το αφημί του, το τηλέφωνό του, τέτοια πράγματα. Το λογαριασμό του, να δει τέτοια στοιχεία και όχι επικοινωνίας. Ή μπορεί, είναι περιστατικά ασφάλειας που μπορεί να γίνουν από ανθρώπινο λάθος από τους παρόχους, δηλαδή αντί να στείλουν στοχή συνδρομητή στον τον λογαριασμό του ή τη σύμβασή του, της ανανέωσης, ας πούμε, των υπηρεσιών, να τη στείλουν σε κάποιον άλλον συνδρομητή. Αυτό να σημειώσω πάντως ότι είναι ένα κλασικό περιστατικό παραβίασης, το να στείλεις κατά λάθος ένα email σε ένα λάθος παραλήπτη, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχείο με προσωπικά δεδομένα. Ή να στείλεις με παραδοσιακό ταχυδρομείο προσωπικά δεδομένα σε έναν λάθος αποδέκτη και έχει αντιμετωπίσει και αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων κάποιες τέτοιες υποθέσεις τραπεζών. Επίσης, στο ίδιο πλέγμα της απώλειας των δεδομένων είναι και το να κλαπούν. Δηλαδή, πολλές φορές κάποια, πώς να πω, μέσω των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι εκεί περισσότερο. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι, ας πούμε, τον ΕΛΤΑ, για παράδειγμα, μπορεί να κλαπεί και να φύγει μαζί και όλο το πακέτο της αλληλογραφίας που περιλαμβάνει λογαριασμού, συμβάσεις, στοιχεία οτιδήποτε επικοινωνίας ή, εν πάση περιπτώσει, και πολλά προσωπικά δεδομένα. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί μας το αναφέρατε πριν, ότι υπάρχει μια κοινή φόρμα για εσάς και στην αρχή και προς την αρχή προστασίας. Mm-hmm. Πώς γίνεται, κυρία Σέκερη, η γνωστοποίηση? Η γνωστοποίηση προς τις αρχές, η κάθε αρχή έχει ορίσει το δικό της τρόπο λήψης γνωστοποιήσεων. Η αρχή προστασίας δεδομένων έχει προδιατυπωμένη φόρμα που συμπληρώνεται και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε κρυπτογραφημένη είτε όχι. Συνίσταται να στέλνετε κρυπτογραφημένη, το αρχείο να κρυπτογραφείτε. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου έχει ηλεκτρονική φόρμα, η οποία με την υποβολή της, με τη μοναδική υποβολή, κοινοποιείται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η ΕΤΕ επίσης επικοινωνείται πάλι με τον ίδιο τρόπο, είτε με email, είτε και με ταχυδρομείο και με fax, με όποιο σύντομο τρόπο μπορείς να στείλεις τη γνωστοποίηση. Τώρα στην καινούργια διεύθυνση κυβερνοασφάλειας δεν υπάρχει κάτι. Αλλά επειδή έχω συνεργαστεί σε παλαιότερες περιπτώσεις με την αντίστοιχη διεύθυνση κυβερνοασφάλειας,
με τον πιο σύντομο τρόπο. Ακόμα και τηλεφωνικά μπορεί να γίνει και ακολουθεί συνήθως email, fax, οτιδήποτε έγγραφο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση τα θέτει και ο ίδιος ο νόμος. Ναι. Μπορεί να τη φτιάξει κανείς. Δεν υπάρχει και φόρμα να μην υπάρχει με τον καλύτερο, με όποιον τρόπο είναι πιο. Άλλωστε, η φόρμα είναι προτινόμενος τρόπος, δεν είναι δεσμευτικός. Αρκεί κάποιος να πληρεί τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία τα οποία δεν μείνει μισθέτει ο νόμος. Αυτό που να διευκρινίσουμε είναι ότι όλα τα πολλαπλά πλαίσια όλα δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών γνωστοποιήσεων, το οποίο είναι κρίσιμο. Δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις μια αρχική γνωστοποίηση, δηλαδή να raise the flag ότι κάτι συμβαίνει, το ψάχνω, έχω ενεργοποιήσει το μηχανισμό, είμαι σε επικοινωνία μαζί σου, το οποίο αυτό κρίνεται κρίσιμο και για μεταγενέστερα για την επιβολή κυρώσεων, το τι έχει κάνει ενέργειες. Δίνουν τη δυνατότητα επικαιροποιημένης follow-up γνωστοποίησης, οπότε αν έχεις περισσότερα στοιχεία, τα γνωστοποιείς, επικοινωνείς, κρατάς ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την αρχή και όταν πια έχεις κάνει όλες τις ενέργειες και έχεις καλύτερη εικόνα του περιστατικού, κλείνεις το περιστατικό με ένα τελικό report, μια τελική γνωστοποίηση. Άρα, και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επόμενες ενέργειες. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχουν φόρμες, δεν χρειάζεται κάποιος να ανακαλύψει τον τροχό. Ένα. Και μάλιστα να σημειώσω στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και στην Κυπριακή είναι οι μόνες ευρωπαϊκές αρχές που έχουν τις φόρμες γνωστοποίησης και στα αγγλικά. Πολύ ωραία. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Έχουμε τις φόρμες, δεν χρειάζεται κάποιος να ανακαλύψει τον τροχό και μας δίνεται τη δυνατότητα, επειδή αυτό είναι μια ζωντανή και δυναμική διαδικασία, να κάνουμε εντός των minimum εκ του νόμου απαιτούμενων προθεσμιών την αρχική γνωστοποίηση και να συνεχίσουμε με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων μέχρι το κλείσιμο της γνωστοποίησής μας με το τι ακριβώς έγινε. Έλαντε όμως που ο κυβερνοχώρος δεν γνωρίζει σύνορα, άρα πολύ συχνά έχουμε και περιστατικά τα οποία έχουν διασυνοριακά χαρακτηριστικά. Τι μας λέει η νομοθεσία, θέλετε κυρία Δελγιά να μας πείτε. Βέβαια. Πώς αντιμετωπίζονται, σε ποιες αρχές. Να πούμε ότι αυτό θα είναι η συνηθισμένη περίπτωση. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούμε. Μάλλον αυτό θα είναι το rule of thumb. Θα είναι σπάνια η περίπτωση που θα έχουν επηρεαστεί προσωπικά δεδομένα μόνο κατοίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν δεδομένα τα οποία βρίσκονται, είναι δεδομένα ευρωπαϊκών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι μας λέει ο GDPR, μας λέει ότι πρέπει να γίνει γνωστοποίηση, ερμηνευτικά δηλαδή απορρέει αυτό, από τον θεσμό συνεκτικότητας που υπάρχει στο GDPR, έτσι, να γνωστοποιείται το περιστατικό στην επικεφαλής αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή την αρχή της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης του υπεύθυνου επεξεργασίας. Άρα πρέπει να κοιτάμε πού ασκείται πραγματικά η διοίκηση, πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και σε αυτή την αρχή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί το περιστατικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα σε μία μόνο αρχή, ανεξάρτητα από το αν έχουν πληγεί δεδομένα πολιτών εκείνης της χώρας και ανεξάρτητα από το πού έλαβε τελικά πράξη, έλαβε χώρα το περιστατικό ασφάλειας. Για το GDPR ισχύει αυτό. Για την East Directive, πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση εκεί που βρίσκεται η έδρα του παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών ή του φορέα εκμετάλλευσης. Και στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει διασυνοριακό αντίκτυπο, τότε είτε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είτε η Αρχή Απόκρισης Συμβάντων, η ελληνική, θα πρέπει να ενημερώσει τις υπόλοιπες αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συμπληρώσω μόνο εδώ ότι έχει τύχει στην ΑΔΑΕ να επιληφθεί παγκόσμιο, ας πούμε, περιστατικών ασφάλειας που έχουν υποπέσει την αντίληψή της, έστω και μέσω δημοσιευμάτων. Για παράδειγμα, είχαμε πρόσφατα ένα δημοσίευμα του ΕΝΙΖΑ για παράνομη παρέμβαση, κακόβουλη παρέμβαση στα billing συστήματα των παρόχων. Mm-hmm. Και η ΑΔΑΕ με βάση αυτό το δημοσίευμα έκανε έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και στην Ελλάδα που διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε και έκλεισε ως προς αυτήν. Δηλαδή υπάρχουν και πολλοί τρόποι που κανείς μπορεί να λάβει γνώση ενός τέτοιου ευρύτερου διασυνοριακού περιστατικού. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι ο GDPR μας λέει για την κύρια εγκατάσταση και αυτό είναι μάλλον με το κριτήριο του που λαμβάνονται οι αποφάσεις με το ΑΚ10, σωστά, mm-hmm. περί της έδρας νομικού προσώπου στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στην περίπτωση της NIS Directive έχουμε την καταστατική. Άρα έδρα. Λίγο πιο τυπικό κριτήριο. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ενημερώσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι ενημερώσεις στα ίδια τα υποκείμενα. Δηλαδή στους συνδρομητές, στους ανθρώπους οι οποίοι τα δεδομένα τους γίνανε compromise. Τι κάνουμε εκεί,
Πάντα ενημερώνουμε τον απλό κόσμο για το περιστατικό ασφαλείας. Όχι. Αυτό που κάνουμε είναι πάλι κάνουμε μια αξιολόγηση του κινδύνου και της κρισιμότητας του περιστατικού και το πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ελευθερίες, τα δικαιώματά τους και τα συμφέροντά τους. Κατά περίπτωση, ο κανονισμός μιλάει για υψηλό κίνδυνο, δηλαδή θα πρέπει το περιστατικό πραγματικά να δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στα υποκείμενα για να προκειμένου να ενημερωθούν αυτά. Ακόμα και τότε, υπό προϋποθέσεις, υπάρχουν εξαιρέσεις που μπορεί να μην χρειάζεται να γίνει η γνωστοποίηση, η ενημέρωση των υποκειμένων, είτε παραδείγματος χάρη όταν το περιστατικό έχει αντιμετωπιστεί εγκαίρως και έχει περιοριστεί ο κίνδυνος, δεν υπάρχει, έχει περιοριστεί, έχουμε πάρει μέτρα. Είτε τα μέτρα που είχαμε πάρει ήταν αρκετά να περιοριστεί το περιστατικό. Εξ αρχής. Είτε πήραμε πρόσθετα μέτρα με το που λάβαμε γνώση του περιστατικού, οπότε εκλείπει πλέον ο κίνδυνος, δεν πρόκειται να επηρεαστούν, επηρεάστηκε ένας, δεν πρόκειται να επηρεαστούν περισσότεροι. Οπότε το έχουμε αντιμετωπίσει. Είτε η ενημέρωση των υποκειμένων μπορεί να απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια το να ενημερώσουμε ατομικά το κάθε υποκείμενο, γιατί μπορεί να υπάρχει περιστατικό που επηρεάζει 5-10, μπορεί να επηρεάζει, είπαμε πριν, διασυνοριακά χιλιάδες υποκείμενα. Και εκατομμύρια. Οπότε μπορεί η ατομική ενημέρωση να μην είναι δυνατή. Οπότε, είτε κάνουμε κάποια δημόσια ανακοίνωση, είτε στον τύπο, είτε βγάζουμε μια ανακοίνωση στο σελίδα μας, με το πιο πρόσφορο τρόπο προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τα υποκείμενα ότι κάτι έγινε, οπότε να λάβουν και εκείνα τα δικά τους μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, είτε τους ενημερώνουμε και τους κρατάμε σε ενημέρωση, προκειμένου να διασφαλίσουμε και τη φήμη της επιχείρησης. Μα νομίζω ότι το πιο σημαντικό αγαθό, το οποίο είναι at stake και μάλιστα σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μάλλον είναι η φήμη, η επαγγελματική υπόλοιψη και όλο όσο μας λέει το δίκαιο της προσωπικότητας, αναγόμενο αυτό περισσότερο στα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, η καλή φήμη, η αξιοπιστία ενός οργανισμού. Άντε και κάναμε και τη γνωστοποίηση αυτή, είτε την ατομική όπου γίνεται ή μέσω μιας δημοσίευσης στο site ή σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Τελειώσαμε σαν οργανισμός? Όχι, τι άλλο πρέπει αυτό να που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η αντιμετώπιση ενός περιστατικού ασφάλειας δεν είναι κάτι που είναι σταδιακό. Δηλαδή, κάνουμε το πρώτο πράγμα, το επόμενο, πάμε στο επόμενο βήμα. Ανέφερα πριν μια ομάδα αντιμετώπισης περιστατικού ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη της ομάδας έχουν το ρόλο τους. Οπότε, παράλληλα με τις γνωστοποιήσεις που προσπαθεί να κάνει ο δικηγόρος ή ο DPO ή το αρμόδιο στέλεχος του οργανισμού, τα άλλα μέλη της ομάδας, το IT, ξεκινάει και διερευνεί ακόμα περισσότερο το περιστατικό. Στις περιπτώσεις εκείνες που τα περιστατικά είναι πολύπλοκα και δεν έχουμε τα μέσα να το διαχειριστούμε ή την τεχνογνωσία ή την εμπειρία τον εξοπλισμό για να το διαχειριστούμε εσωτερικά, τότε θα πρέπει να έχουμε ήδη εκ των προτέρων θέσει σε ισχύ τέτοιες συνεργασίες και συνέργειες, τις οποίες θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε σε περίπτωση περιστατικού. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε τον πάροχο, ο οποίος θα έρθει και θα κάνει τα digital forensics μέσα στα συστήματά μας, να κάνει μία έρευνα, την οποία εμείς, κάτι επιπλέον που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ένα νομικό σύμβουλο ή ένα νομικό τμήμα, μπορεί να χρειάζεται να λάβουμε ειδική γνωμοδότηση ή ειδική συμβουλή από κάποιον expert σε επίπεδο νομικό. Και βέβαια όλα αυτά μπορεί να τα παράξει και μια ασφαλιστική εταιρεία, προφανώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Για να μπούμε αυτό. Λίγο στο context της κουβέντας. Πολλά cyber security policies περιλαμβάνουν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών στα πλαίσια του. Νομίζω είναι στις βασικές καλύψεις της κυβέρνησης ασφάλειας. Είναι στις βασικές καλύψεις. Στην πραγματικότητα είναι σαν, αν δεν κάνω λάθος, παροχή βοήθειας που έχουμε συμπληρωματική σε περιπτώσεις άλλων καλύψεων, όπως είναι το TPL.
Έτσι δεν είναι. Professional identity. Ναι. Ναι. Σε σχέση με την αρχή της λογοδοσίας που καθιερώνει ο GDPR, αλλά και σίγουρα και η NIS Directive, τι άλλο πρέπει να κάνει η εταιρεία? Δηλαδή, είναι αυτή η αρχή που λέμε όχι μόνο πρέπει να είμαστε, αλλά πρέπει και να φαινόμαστε. Έτσι, σε πολύ αυτό απλά που πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως είπατε και εξ αρχής, δεν είναι όλα τα περιστατικά ασφάλειας γνωστοποιήσιμα. Δεν γνωστοποιούμε τα πάντα και γι' αυτό μιλάμε και για αξιολόγηση του περιστατικού. Ωστόσο, όλα πρέπει να καταγράφονται. Ακόμα και αν δεν ορίζεται ρητά στην οδηγία, την ίση ή σε άλλο πλαίσιο, είναι προαπαιτούμενο, γιατί και η αρχή δεν έρθει για έλεγχο, είτε κατόπιν περιστατικού, είτε και σε κανονικό έλεγχο. Θα ζητήσει να δει τεκμηρίωση, να δει ότι τα κάνει σωστά. Οπότε, όταν έχουμε περιστατικό ασφάλειας, πρέπει από την αρχή του περιστατικού μέχρι το τέλος να καταγράφονται τα πάντα. Ποιος, πότε το μάθαμε, τι μάθαμε. Πώς έγινε η ενημέρωση από έξω προς τα εμάς, πότε ενημερώσαμε εμείς τις αρχές, τι στείλαμε σε κάθε αρχή, να κρατάμε αρχείο περιστατικών ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα, και αυτά που γνωστοποιήσαμε και αυτά που δεν γνωστοποιήσαμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Άλλωστε, και εργαλείο κιόλας. Άλλωστε, αποτελεί αυτό επιταγή και του νόμου, όχι με την έννοια, όπως είδαμε, ότι γίνεται στην νομοθεσία για το απόρριτο, όπου υπάρχει υποχρεωτικά διαδικασία περιστατικών παραβίασης, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί έκφανση αυτού του οποίου ο GDPR λέει ως οργανωτικά μέτρα. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και όλα αυτά τα οργανωτικά μέτρα από πλευράς δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελούν τα στοιχεία αυτά τα οποία δείχνουν ότι κάποιος έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχει επίταση του ασφαλιστικού κινδύνου. Τώρα, σε σχέση με τις διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα, και χρησιμοποιώ μόνο τα πρόστιμα, δεν μας ενδιαφέρουν άλλου είδους κυρώσεις, όπως είναι η σύσταση ή η καταστροφή αρχείου, τα οποία μπορεί να ζητήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν, μπορούμε λίγο να τις ποσοτικοποιήσουμε χωρίς απαραίτητα να τρομάξουμε τον κόσμο? Θα τις έχετε ακούσει από τον GDPR. Στις περιπτώσεις που έχουμε παράληψη γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης, μπορεί να επιβληθεί από την Αρχή Προστασίας πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ ή το 2% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου όταν μιλάμε για έναν όμιλο επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής η ελληνική αρχή δεν έχει επιβάλει κάποιο πρόστιμο για παράληψη γνωστοποίησης περιστατικού ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε συνεχώς μία τάση των ευρωπαϊκών αρχών τους τελευταίους μήνες, ήδη από την αρχή του 2019, να αρχίσουν να επιβάλλουν όλο και μεγαλύτερα πρόστιμα. Οπότε δεν θα αργήσει και αυτό και θα έρθει. Τώρα, όσον αφορά την ΕΙΣ... Στην αρχή, η ελληνική αρχή, αν το πάρουμε ιστορικά, κάποτε είχε ένα ταβάνι των 150.000 ευρώ. Με βάση τον νόμο είχε. Αυτό έχει αρχίσει λίγο σιγά-σιγά και το καθιερώνει σαν ένα μαλακό υπογάστριο μίνιμουμ για τα σοβαρά εντός εισαγωγικών περιστατικά τα οποία χρήζουν επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Mm-hmm. Το είδαμε πρόσφατα στην απόφαση που έβγαλε 150.000 για άλλο θέμα φυσικά, αλλά στην PricewaterhouseCoopers. Έτσι. Και 200.000 σε μια εταιρεία. Όπου εκεί, ακριβώς. Όπου εκεί πάλι δεν πήγε. 200 για τεχνικά μέτρα. Σωστά. Οπότε είναι σωστά. Πιο κοντά στο αντικείμενο ακριβώς που συζητάμε σήμερα. Δεν χρησιμοποίησε όμως ως βάση υπολογισμού τον παγκόσμιο τζίρο, που ενδεχομένως θα είχε τη δυνατότητα, δεδομένου ότι είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός. Λήφθηκε όμως υπόψη ως έπειο. Απλώς έτσι μια εισαγωγή για το πώς ακριβώς γίνεται και η επιμέτρηση των ποινών. Βέβαια, η βλάβη στη φήμη μιας εταιρείας νομίζω ότι είναι αυτή που τελικά έχει την υπολόγιστη αξία. Θα έλεγε κανείς πάντως ότι είναι αυξητική, σαφέστατα, σίγουρα, η τάση στην επιβολή των κυρώσεων. Θα μας και πείτε... Να σημειώσω και για την NIS Directive, που εκεί πέρα πέφτουν πολύ τα πρόστιμα. Ο υπουργός... Πέφτουν πολύ, τι σημαίνει? Είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την αρχή προστασίας δεδομένων. Είναι 15.000 ευρώ αναπεριστατικό και σε περίπτωση που υπάρχει υποτροπή μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 200.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Η ΑΔΑΕ, επειδή έχουμε μόνο από έναν επόπτη εδώ εκπρόσωπο. Στην ΑΔΑΕ, λοιπόν, ο Ιδρυτικός Νόμος, ο 3115, ορίζει σαν βάση το επιβαλλόμενο προστίμιο της 15.000 ευρώ. Στον 3674 ξεκινάμε από τις 20.000 ευρώ.
Η ΑΔΑΕ λαμβάνει πάντα υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τη βαρύτητα της κρινόμενης από αυτήν παράβασης, δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που λαμβάνουν την υπόψη και βεβαίως και τα οικονομικά στοιχεία της κάθε εταιρείας. Για την ίδια ενδεχομένως παράβαση δεν θα βάλει το ίδιο πρόστιμο σε μια πολύ μικρή εταιρεία ή σε έναν πολύ μεγάλο πάροχο. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτό το που υπάρχει στο GDPR με το ποσοστό, το υποχρεωτικό να ληφθεί υπόψη, εν πάση περιπτώσει, ή να πάει αναλογικά με βάση ποσοστό. Έχει μια μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια ως προς την επιμέτρηση του διοικητικού προστίμου. Τίθεται λοιπόν τώρα το θέμα, αν αυτές οι διοικητικές κυρώσεις, είτε είναι από την εποπτική αρχή για την κυβερνοασφάλεια, είτε είναι από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε είναι από την ΑΔΑΕ, εάν είναι ασφαλίσιμες, αν είναι insurable. Πολύ αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ, νομίζω, και το ακροατήριό μας και γενικά είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα στη διεθνή συζήτηση, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις. Έχει τύχει προσωπικά να έχω γράψει το ελληνικό chapter για μια τέτοιου είδους έρευνα που είχε κάνει η ΑΟΝ σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο DLA Piper. Είναι αρκετά γνωστή, όπως επίσης υπάρχουν έρευνες στις οποίες έχουν κάνει η Clyde & Co, ένα άλλο μεγάλο αγγλικό δικηγορικό γραφείο. Ποια είναι η δική σας άποψη σε σχέση με το insurability των διοικητικών προστήμων? Ναι, όχι, να πούμε καταρχάς ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες λένε ότι καλύπτουν αυτό το κίνδυνο. Ότι περιλαμβάνεται στις βασικές καλύψεις ένα διοικητικό πρόστιμο. Σωστά. Εσείς θα μας πείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς είμαστε δικηγόροι. Μάλιστα. Από τη δική μας την εμπειρία... από τη δική μας την εμπειρία, τουλάχιστον δύο ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καλύπτουν τα διοικητικά πρόστιμα. Αναφέρουν ότι καλύπτουν. Τώρα, να ολοκληρώσω λίγο. Εμείς μιλούμε από νομικής απόψεως εδώ. Τώρα, είναι μια βασική. Να πούμε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα επιβάλλει πρόστιμο αν πας και τις γνωστοποιείς σε ένα περιστατικό παραβίασης, εάν βρει ότι υπήρχε τρύπα στην ασφάλειά σου. Ότι δηλαδή δεν έλαβες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Γιατί εσύ, αν τα έχεις κάνει όλα καλώς, έχεις λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και σου συμβεί, γιατί μπορεί να συμβεί και στον καλύτερο και στον πιο συνετό επιχειρηματία, να υπάρξει ένα περιστατικό παραβίασης, εκεί η αρχή δεν θα πρέπει να σου επιβάλλει πρόστιμο. Άρα λοιπόν η ελληνική αρχή θα επιβάλλει ένα πρόστιμο αν υπάρχει πρόβλημα στα μέτρα που είχες λάβει εσύ όσον αφορά την ασφάλεια των υποδομών σου. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και μια βασική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου, η οποία τι λέει? Έτσι, λέει ότι δεν μπορεί να ασφαλιστεί κίνδυνος τον οποίο έχει προκαλέσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος ή τον έχει τουλάχιστον επιτείνει ο ασφαλισμένος. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δύο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εάν επιβληθεί ένα πρόστιμο για έλλειψη ασφάλειας, εάν ήταν από υπαιτιότητά σου και τουλάχιστον αν δολίως, δηλαδή το γνώριζες και παρόλα αυτά δεν έλαβες τα κατάλληλα μέτρα, μάλλον, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα ασφαλιστεί ο κίνδυνος. Εάν λειτουργήσες αμελώς, εκεί πιστεύω ότι θα είναι συζητήσιμο το θέμα. Πάντως, σίγουρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι ξεκαθαρισμένο. Οι όροι πάντως των cyber security πώλησης, γιατί χθες τύχαινε να δω δύο, αναφέρουν ότι καλύπτονται where insurable, όταν ασφαλίζονται στη χώρα. Υπάρχουν νομοθεσίες στην Αγγλία και στη Γαλλία που δεν ασφαλίζεται το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται ρητός. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε μία γκρίζα περιοχή, θα έλεγα εγώ. Νομίζω μάλλον η αρχή, η παραδοσιακή, είναι ότι τέτοιου είδους πρόστιμα τα αποδοκιμάζει η ένομη τάξη ως ασφαλίσιμα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και για την ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα πρόστιμα, σε συνέχεια αυτού που είπε η κυρία Δελιγιάννη, τα πρόστιμα που έρχονται, απορρέουν από ένα περιστατικό ασφάλειας που γνωστοποιείται και γίνεται έλεγχος και, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλεται ένα πρόστιμο, με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από αρχές για έλλειψη συμμόρφωσης. Μία ασφαλιστική εταιρεία σε κανονικό έλεγχο. Μία ασφαλιστική εταιρεία πριν δώσει το πώληση σε έναν οργανισμό,
έχει τη δυνατότητα και να κάνει και τον δικό της έλεγχο. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον οργανισμό να τεκμηριώσει το επίπεδο ασφάλειας που έχει εντός του οργανισμού. Δηλαδή, μπορεί να πείσει την ασφαλιστική εταιρεία ότι εγώ τα έχω κάνει όλα, είμαι 100% συμμορφούμενη. Άρα, δεν έχεις κίνδυνο από μένα. Εγώ είμαι νομοταγής, εγώ τα έχω κάνει όλα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, κινδυνεύει μόνο από περιστατικά ασφάλειας που θα γίνουν κακόβουλα από τρίτους, μειώνεται ο κίνδυνος. Οπότε, και ακόμα μειώνεται και το ασφάλιστο. Ακριβώς. Οπότε, αντίστοιχα, υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του κατάλληλου premium, να το πω έτσι, για τον πελάτη και για τον κάθε οργανισμό από μια ασφαλιστική εταιρεία. Άρα, θεωρώ ότι ακόμα και τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να μπουν στην κάλυψη, στην ασφαλιστική κάλυψη. Σαφέστατα, δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε τη λύση. Πάντως, νομίζω ότι θα έλεγε κανείς ότι η κατεύθυνση είναι μάλλον όχι, καταρχήν, αλλά πιθανότατα ναι, on a case-by-case approach, και αφού έχει αναλυφθεί σωστά από το underwriting ο κίνδυνος, με βάση due diligence που έχει γίνει στον πελάτη, σε σχέση με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία έχει λάβει. Γιατί δεν μπορεί να ασφαλίζεται, φαντάζομαι, κάποιος ο οποίος είναι πραγματικά ξέφραγο αμπέλι, ακόμα και ένα τεράστιο premium, οπότε στην πραγματικότητα συντρέχει το στοιχείο, θα έλεγε κανείς, της βαρύτατης αμέλειας και πιθανότητα του δόλου στην πρόκληση ενός σχεδόν βέβαιου ασφαλιστικού κινδύνου. Και όταν το επιτείνεις, δηλαδή βλέπεις ότι έχει προσβληθεί από ransomware ένας υπολογιστής και μετά συνεχίζεται αυτό και γίνεται σε όλους τους υπολογιστές και εσύ το βλέπεις και δεν κάνεις τίποτα, είσαι θεατής σε αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί να καλυφθεί το σύνολο του διοικητικού προστίμου. Γυρνώντας, θα έλεγα ότι και κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει, αφού γκράζομαι ότι δεν έχει δυσανασχετήσει ακόμα το κοινό μας, πιθανότατα να έχουμε πετύχει κάτι σήμερα. Ήθελα να πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι οι νομικοί σύμβουλοι, μια και εδώ είμαστε αμιγώς νομικό πάνελ, χρειάζονται να συνδράμουν τους πελάτες τους χωρίς ούτε να το υπερβάλλουν, προσπαθώντας να βάζουν τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση σε δύο χρονικά σημεία και σε δύο layers. Το ένα είναι, θα χρειαστεί να βοηθήσουμε τους οργανισμούς στο αν έχει γίνει trigger ένα περιστατικό ασφαλείας, αν πέφτουμε μέσα ή έξω. Και το δεύτερο είναι στο εάν θα πρέπει να κάνουμε γνωστοποίηση πέραν από τις αρχές στα ίδια τα υποκείμενα. Δηλαδή, στους affected individuals. Έτσι δεν είναι? Και όλα αυτά να τα έχουμε κοιτάξει λίγο πιο πριν, για γιατί θυμούνται, την ώρα εκείνη και κάθε λεπτό μετράει. Για να θυμούνται οι άνθρωποι που ακριβώς χρειάζονται εδώ πέρα οι δικηγόροι. Αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να πω είναι ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζω και από πελάτες μου οι οποίοι πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με το core business τους μία φοβερή δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης. Γιατί όλα αυτά αποτελούν ένα πολύ αυξημένο κόστος, ειδικά για small και medium size enterprises, και στην πραγματικότητα πολλές φορές γίνεται το κόστος συμμόρφωσης ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη ή τελικά ένα indirect εργαλείο για consolidation, για μεγαλύτερη απορρόφηση μικρότερων οργανισμών από μεγαλύτερους. Νομίζω ότι εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμος και ο ρόλος μιας ασφαλιστικής επιχείρησης στο πώς μπορεί να βοηθήσει να απορροφηθεί αυτό το αυξανόμενο ρίσκο από την νομοθεσία και το κόστος συμμόρφωσης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, άλλωστε δεν είμαι εγώ εδώ για να πω πράγματα, αλλά θα ήθελα, αν κάποια εξημών θα ήθελε να κάνει κάποιο closing statement για το πώς είναι αυτή τη στιγμή η νομοθεσία και η υποχρέωση συμμόρφωσης, πώς delegue ferenda, δηλαδή προς τα πού θα έπρεπε να πάμε, τι θα έπρεπε ενδεχομένως να βελτιωθεί, τι προβλήματα βλέπετε σε σχέση με τα περιστατικά ασφαλείας. Δηλαδή, το βασικό είναι λίγο ότι ο απλός κόσμος ζαλίζεται σε ποιον πρέπει να γνωστοποιήσω. Και ανάθεμα και αν είναι εύκολο να βγάλει άκρη. Και δεν είναι μόνο η γνωστοποίηση. Δηλαδή, είναι ένα σύνολο νομοθεσίας η οποία επιβάλλει, βλέπουμε συνεχώς μία τάση να εκδίδονται καινούργιοι νόμοι, οι οποίοι είναι compliance, που αφορούν τη συμμόρφωση σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στην ασφάλεια υποδομών, όχι μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα UBOs, τα βλέπετε όλοι. Υπάρχει μία τάση γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο να ρυθμίζονται πάρα πολλά θέματα πλέον.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δυστυχώς όλο το πλαίσιο το κανονιστικό και το νομοθετικό έρχεται γιατί δεν αυτορυθμιζόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί βασικό σημείο της ασφάλειας, και μιλάμε για υποχρεώσεις γνωστοποίησης περιστατικών ασφάλειας, είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα awareness. Είναι θέμα ευαισθητοποίησης του προσωπικού από τα ανώτατα επίπεδα μέχρι τα κατώτατα επίπεδα. Δεν θα χρειάζεται να ασχολούμαστε με το να γνωστοποιούμε περιστατικά ασφάλειας, εάν τα προλαμβάνουμε. Από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση, μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί, οργανωτικά μέτρα. Πόσο receptive είναι ο κόσμος, οι πελάτες? Δηλαδή, τους λέμε ότι πρέπει να κάνουμε εκπαίδευση. Άμα τους πεις ότι πρέπει να το κάνω κάθε δύο φορές το χρόνο. Δεν είναι θέμα να κάνετε εκπαίδευση, απλά να αρχίσετε να μιλάτε στον άλλον. Πρέπει να γίνει βιωματική εκπαίδευση. Και να πω το βιωματική σημαίνει μόνο άμα την έχεις πάθει όμως. Σημαίνει αν έχει γίνει περιστατικό ασφαλείας. Αν έχεις πληρώσει πρόστιμο. Να σας αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οι περισσότερες πολιτικές ασφαλείας των επιχειρήσεων έχουν μία. Αναφέρουν σε λίγες γραμμές, σε πολλές γραμμές, σε διαδικασίες πολιτικές, σε μία πολιτική καθαρού γραφείου, το clean desk policy. Δεν έχει νόημα να έχετε ένα clean desk policy αν δεν το έχετε τεστάρει ποτέ στους υπαλλήλους σας. Θα σας πω λοιπόν ένα περιστατικό το οποίο είναι υπαρκτό, το άκουσα σε άλλο συνέδριο και μου έκανε εντύπωση και το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, υπήρξε security officer, ο οποίος συνεχώς έλεγε στους πάντες ότι καθαρίστε τα γραφεία σας, καθαρίστε τα γραφεία σας, καθαρίστε τα γραφεία σας. Αφού λοιπόν είδε και από ίδιο άνθρωπο, σε κάποια στιγμή μπήκε η επιχείρηση συγκεκριμένη, είχε call center. Μπήκε λοιπόν ένα πρωί πριν την αλλαγή της βάρδιας, καθάρισε όλα τα γραφεία από όλα τα προσωπικά αντικείμενα, από χαρτιά μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε πάνω στο γραφείο, τα έβαλε στη μέση της αίθουσας, το ένα πάνω στο άλλο ανακατεμένα, και όταν ήρθε το προσωπικό να πιάσει δουλειά, τους είπε «Όσο χρόνο σας πάρει για να βρείτε τα αντικείμενά σας, τόσο χρόνο που θα κάτσετε παραπάνω να εργαστείτε σήμερα». Λοιπόν, εάν σας πω ότι ο μέσος όρος που πήρε στον κάθε ένα ήταν να κάνει 3 ώρες να βρει τα προσωπικά του αντικείμενα και χρειάστηκε να κάτσει 3 ώρες παραπάνω για να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι να το ξανακάνουν. Είμαι σίγουρη ότι σε ποσοστό 90% το γραφείο θα είναι καθαρό την άλλη μέρα. Λίγο ακραίος αυτός. Και ένα άλλο θέμα νομίζω ότι είναι ότι το θέμα πρέπει να περάσει στο ανώτατο management της εταιρείας. Δηλαδή, αν δεν δοθεί το μήνυμα από τον CEO, από τη διοίκηση, ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της προστασίας των δεδομένων, γιατί τα δεδομένα δεν είναι μόνο προσωπικά δεδομένα. Είναι εμπιστευτικές πληροφορίες μιας επιχείρησης. Είναι ο πλούτος, το βασικό περιουσιακό στοιχείο πλέον των επιχειρήσεων. Τι είναι? Είναι προσωπικές πληροφορίες, know-how, τεχνογνωσία, προσωπικά δεδομένα, βάσεις πελατών. Και φυσικά, οι περισσότερες εταιρείες θέλουν να δημιουργούν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, στους χρήστες, στους πελάτες, στους ενδυνάμει πελάτες. Αν λοιπόν υπάρξει ένα περιστατικό παραβίασης δεδομένων, μία δικηγορική εταιρεία, μία ασφαλιστική εταιρεία, κατευθείαν, αν γίνει γνωστό ότι μία ασφαλιστική εταιρεία υπέπεσε περιστατικού, υπέπεσε επίθεση, έγινε μία κυβερνοεπίθεση στα αρχεία της, στους φακέλους της, καταλαβαίνετε αυτό τι δυσμενή επίπτωση θα έχει στις δραστηριότητες της εταιρείας αυτής. Πολύ ωραία. Μήπως να κάνουμε κι εμείς ένα άνοιγμα στο κοινό, μήπως έχει κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία. Ένας κύριος στο βάθος. Ένας κύριος στο βάθος. Λοιπόν, θέλετε να πάρετε το λόγο, να μας πείτε το όνομά σας και να θέσετε την ερώτηση. Καλησπέρα σας και θα θέλω να συγχαρώ το νομικό πάνελ για τις αξιολογότατες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και προβληματισμούς που εξέθεσε. Το ερώτημά μου έρχεται, ως είπε ο κύριος Κακούρης, ένα ερώτημα de lege ferenda και είναι ένα ερώτημα στη διατύπωσή του ερμηνείας και μεθοδολογίας του δικαίου. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, το cyber security. Έχουμε έναν υπερκείμενο χώρο που είναι το DCL, το Digital Single Market. Horizon 2020, Europe 2021.
Έχουμε τρία pillar documents, που είναι το e-privacy regulation, ο εφαρμοστικός 4624 του GDPR και η NIST Directive. Εν ώψη όλου αυτού του νομοθετικού οργασμού και με βασικές παραμέτρους το security και το privacy, βγάζω τρεις απλές εξωσούλες τύπους. Security for privacy, security to privacy and security and privacy. Θεωρείτε ερμηνευτικά, παύλα πιστεύετε, ότι αυτά τα τρία νομοθετήματα θα μπορούσαν στο μέλλον, μελλοντικό ερώτημα, να συγκεραστούν ή να καλύψουν ερμηνευτικά κενά τα οποία είναι ήδη υφιστάμενα και τα επεξεργάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα αυτές οι τρεις νομοθεσίες έχουν σκοπό να προστατεύσουν διαφορετικά ένομα αγαθά και έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Το ο GDPR και ο 4624, ο ελληνικός νόμος, έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τις προσωπικές πληροφορίες. Η NIS έχει ως σκοπό να προστατεύσει την ασφάλεια των υποδομών και των δικτύων. Και η e-privacy έχει σκοπό πιο συγκεκριμένα να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Που εκεί πέρα κρίθηκε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη να προστατευτούν τα δεδομένα των φυσικών προσώπων. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση και φαντάζομαι θα την παρακολουθείτε κι εσείς όπως θίξατε και το ζήτημα του e-privacy regulation. Το e-privacy regulation, ο σκοπός ο αρχικός ήταν να τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018 και ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Και όταν θα ψηφιστεί θα περάσει τουλάχιστον μια διετία ως μεταβατική περίοδος για να ξεκινήσει να τεθεί σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν σημαντικά συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται εδώ. Υπάρχει ένα σημαντικό lobbying το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο ακόμα δεν έχει ψηφιστεί το e-privacy regulation. Επίσης βλέπουμε μια ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για να βγουν νομοθεσίες που θεσπίζουν ζητήματα ασφαλείας. Είναι πλέον το καινούριο trend. Δηλαδή, παλιά είχαμε τα δεδομένα, τα προσωπικά, τώρα έχει φύγει, είναι εκτός μόδας τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα είμαστε στο θέμα του cyber security που όλοι ασχολούνται. Και γι' αυτό και η Cyber Security Act που άκουσα προηγουμένως, ο σκοπός να δημιουργήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι, πώς λέγαμε στο GDPR, privacy by default, privacy by design, τώρα λέμε security by default, security by design. Και δημιουργούνται πλέον και θα ξεκινήσουν, το βλέπω άμεσα να γίνεται αυτό, να δημιουργούνται πλέον και υποχρεώσεις στους κατασκευαστές των προϊόντων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Αυτοί που κατασκευάζουν το λογισμικό, αυτοί που κατασκευάζουν τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, να δημιουργούν προϊόντα που τα σχεδιάζουν, να τα δημιουργούν να είναι security by design, security by default, και όχι μόνο να χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους επεξεργαστές. Άρα νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Είναι πολύ σημαντικά τα συμφέροντα που έρχονται σε αντιπαράθεση. Και θα καθυστερήσει, πιστεύω, αρκετά και το e-privacy regulation, παρόλο ότι γίνεται τώρα μια τελική προσπάθεια να ψηφιστεί. Έχουν βγει πάρα πολλές εκδόσεις του e-privacy regulation κάθε εβδομάδα, τώρα την τελευταία. 30 Οκτωβρίου ήταν η τελευταία. Το τελευταίο version. Οπότε νομίζω ότι είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες κυρίως και στα ζητήματα προστασίας των υποδομών και των δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας το αμερικάνικο πρότυπο. Γιατί στην Αμερική δεν προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες, προστατεύουν όμως πολύ τις υποδομές και τα πληροφοριακά συστήματα. Είναι διαφορετική ο τρόπος αντιμετώπισης. Πάντως, εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτό που μάθαμε από το GDPR και που μαθαίνουμε και με το e-privacy είναι ότι, αν μη τι άλλο, έχει νόημα να κάνουμε ένα consolidation σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο πιο διευρυμένο από από την Ελλάδα. Υπερεθνικό, δηλαδή, θεωρώ ότι οι οδηγίες δημιουργούν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένες και της NIS Directive. Όταν υπάρχει περιθώριο, δημιουργούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Αναφέρατε πριν ότι έχουμε μια υπερπληθώρα νομικού πλαισίου, μια υπερπληθώρα κανονιστικών υποχρεώσεων για τους οργανισμούς. Φανταστείτε να μιλάμε για ελεύθερη αγορά και ελεύθερες υπηρεσίες σε Ευρώπη παγκοσμίως.
και να είσαι μια επιχείρηση που πρέπει να συμμορφώνεται με την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και όλα αυτά. Και την Ιαπωνία. Οπότε μιλάμε, δεν θα πρέπει να καλώς ή κακώς, ακόμα και αν μας παίρνει 4 και 5 χρόνια για να καταλήγουμε σε έναν κανονισμό, η εμπειρία δείχνει ότι ο κανονισμός δουλεύει. Λίγο ή πολύ δουλεύει. Δουλεύει καλύτερα σίγουρα από τις οδηγίες. Μα νομίζω ούτως ή άλλως οι διεθνείς... Δημιουργούνται πάντως common standards, δηλαδή ακριβώς, αυτό που συζητείται ακριβώς, αυτή τη στιγμή ακριβώς, σε επίπεδο privacy, της κοινότητας που ασχολείται με το privacy σε όλο τον κόσμο, είναι ότι προσπαθούν να δημιουργηθούν κάποια global standards για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και μία από αυτούς τους τρόπους, τους μηχανισμούς, είναι τα ISO. Έτσι. Και ακριβώς αυτό, νομίζω ότι η τάση είναι να ξεφύγουμε, ή μάλλον η τάση είναι με συγκολητική ουσία, όπως είπε πάλι το πρωί ο Νίκος Γεωργόπουλος, τον GDPR, πέραν από αυτό, από το πεδίο της ρύθμισής του, στην πραγματικότητα έρχεται η Ευρώπη να θέσει ένα υπερεθνικό έως παγκόσμιο στάνταρτ στα δεδομένα. Και αντίστοιχα, βλέπετε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μία διεθνής κουβέντα και συζήτηση για το αν θα πρέπει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μιλάω για τόπους οι οποίοι έχουν επαρκές επίπεδο ικανοποιητικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως είναι η Ελβετία, η Ιαπωνία, έτσι τουλάχιστον έχει πει η Ευρώπη, η Αργεντινή κτλ. Σκέφτονται οι Αμερικανοί να κάνουν ένα federal statute, ένα δηλαδή σε επίπεδο ομοσπονδίας, ενός δηλαδή παναμερικανικού και όχι state law νόμου για τα δεδομένα. Η κουβέντα λοιπόν είναι πώς πιθανότατα θα δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο στάνταρτ και πιθανότατα η κουβέντα γίνεται και για το ότι ο GDPR μπορεί να λειτουργεί και σαν ένα εμπορικό εμπόδιο για τους απ' έξω. Βλέπουμε ότι ο κανονισμός, ο e-privacy, επιχειρεί να σεβαστεί και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών. Δηλαδή, και ενώ αρχικά... Μας πετάνε έξω σημαίνει αυτό, ε. Όχι, μου έπεσε. Και ενώ αρχικά συνέδε και την αρμοδιότητα της αρμόδιας εποπτικής αρχής, εν πάση περιπτώσει, με το GDPR, πλέον στα τελευταία σχέδια που βλέπουμε, επιχειρείται να γίνεται ακριβώς αυτό, να σέβονται, να υπάρξει σεβασμός και του οργανωτικού πλαισίου που έχει επιλέξει το κάθε κράτος μέλος για τον εαυτό του, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, που έχει δύο αρχές. Δεν υπάρχει μόνο η Αρχή Προστασίας, υπάρχει και η ΑΔΑΕ. Αυτό πλέον καθίσταται σεβαστό, ενώ στις αρχικές μορφές της οδηγίας δεν το βλέπαμε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει και ένα σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων των κρατών μελών. Άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ελπίζουμε λίγο να βοηθήσαμε την κουβέντα.